Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την πρώτη στιγμή στη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στις Επιτροπές ζητήσαμε αφενός την απόσυρσή του, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο αντιλαϊκό, φοροεισπρακτικό, αντιπεριβαλλοντολογικό και κατασταλτικό. Και το αίτημά μας για απόσυρση το διατυπώσαμε και στη σημερινή συνεδρίαση, γιατί επίσης το ίδιο απέτησαν και χιλιάδες λαού και νεολαίες στις χθεσινές κινητοποιήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους ενάντια στο νέο έγκλημα της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της ίδρυυσης, που θα φορτώσει νέους κινδύνους και περισσότερα βάρη στους εργαζόμενους, δίνοντας τη δυνατότητα για κερδοφόρες business στους επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος τους, καταδικάζοντας το λαό να χρυσοπληρώνει το νερό, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με ακόμα μεγαλύτερες απειλές, διακοπές της ίδρυυσης, με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του νερού, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη απέδειξε πως στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων βαραίνει περισσότερο από την υγεία και την ασφάλεια του λαού μας. Φυσικά το νομοσχέδιο δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, αλλά έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού που εφάρμοσαν διαδοχικά εδώ και δεκαετίες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς περισσεύει τόσο η πολιτική υποκρισία και τα κροκοδίλια δάκρυα όσων συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης του νερού, όπως και όλων των άλλων τομέων, μην ξεχνούμε. Ενέργεια, σιδηρόδρομοι, παιδεία, υγεία, και ο κατάλογος βέβαια είναι μεγάλος. Έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προωθεί με πιο γρήγορο βηματισμό τη συνολική πολιτική της απελευθέρωσης των τομέων ίδρυυσης αποχέτευσης. Έτσι, η νέα αρχή θα καθορίζει το πού και το πώς θα αναπτυχθούν τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης στη λογική κόστους ωφέλους, με αποτέλεσμα περιοχές να έχουν δίκτυα ανάλογα με τα κέρδη που θα έχουν οι επιχειρήσεις λόγω της ανάπτυξης που θα παρουσιάζουν ή που θα συντελείται σε αυτές, ενώ άλλες περιοχές, εκεί όπου ζουν εργαζόμενοι λαϊκά στρώματα, θα φτάσουν να λένε το νερό νεράκι. Δεύτερον, αντίστοιχα ζητήματα, προβλήματα θα αντιμετωπίζουν και οι υπάρχουσες υποδομές, αφού προτεραιότητα στη συντήρησή τους θα δίνεται εκεί που υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις διαχείρισης και όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Απ' τη μια λοιπόν θα κληθούμε να χρυσοπληρώνουμε την αύξηση της τιμής του νερού, και απ' την άλλη η ποιότητα του νερού και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θα βρίσκονται σταθερά στη ζυγαριά κόστους ωφέλους. Τρίτον, είναι γνωστή η απαγόρευση στους Δήμους για προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού. Τώρα, μέσω του νέου φορέα, της ΡΑΕ, θα καθορίζονται και ποιες ανάγκες θα καλύπτονται. Έτσι θα έχουμε γενίκευση των ελαστικών σχέσεων, μπλοκάκια, εποχικοί εργαζόμενοι και άλλα, δίνοντας ένα ακόμα χτύπημα στη σταθερή εργασία με όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, αποτελεί σκέτη υποκρισία, κοροϊδία και εμπεγμό η αναφορά ως βασική αρχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα νερά. Το γεγονός δηλαδή, όπως αναφέρεται, πως το νερό, λέει, δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως τα άλλα, άρα όλα τα άλλα είναι, για να εξηγούμαστε. Ενέργεια, παιδεία, υγεία, σιδηρόδρομο, όλα τα υπόλοιπα είναι εμπορεύματα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και παράλληλα αποτελεί κληρονομιά, όπως αναφέρεται, που πρέπει να προστατεύεται και να την χάνει τις κατάλληλες μεταχείρισης. Και την ίδια ώρα που καταγράφεται αυτό, έρχεστε μέσω των προβλέψεων του νομοσχεδίου και δίνεται κατεύθυνση εφαρμογής της κοστολόγησης του νερού με κριτήριο το κέρδος και όχι τις ανάγκες του λαού για φθηνό, δωρεάν, υγιεινό και σε επάρκεια νερό. Και βεβαίως περισσεύει επίσης και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί, αθωώνοντας τις στρατηγικές επιλογές και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών της, χαρακτηρίζοντας ιδεολειψίες ή νεοφιλελεύθερες, καταλογίζοντας μάλλον ιδεολειψίες ή νεοφιλελεύθερες πρακτικές πολιτικές στη Νέα Δημοκρατία, ζητήματα που όλοι σας, όλα τα άλλα κόμματα, συμφωνούν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα αυτό, αφού εξάλλου ο καθένας σας
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ εννοώ και Νέα Δημοκρατία, συνέβαλε κατά περιόδους που διακυβέρνησαν στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της κατεύθυνσης, δηλαδή της εμπορευματοποίησης του νερού. Έτσι λοιπόν η ΡΑΕ θα υποπτεύει τους φορείς παροχής υπηρεσιών του νερού και της διαχείρισης των στερεών υγρών αποβλήτων μέσα από ένα σύστημα κοστολόγησης τιμολόγησης και στη συνέχεια με συγκεκριμένες διατάξεις θα εξειδικεύει με στόχο τον πιο αυστηρό και πιο αποδοτικό τρόπο την παραπέρα αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος μέσω της ανταποδοτικότητας, της ίσπραξης του κάθε είδους τελών, εισφορών, χαρατσών, προστήμων που διαχρονικά έχουν θεσπιστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Συγχρόνως και στη βάση των προβλέψεων της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τιμολόγηση του νερού, συνδέεται η τιμή του νερού με την ποσότητα του διαθέσιμου για χρήση σε μια λεκάνη απορροής, όπως και το κόστος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και άλλα. Και με πρόσχημα δε την προστασία της ποσότητας των υδατικών πόρων, στόχος της ευρωοδηγίας, προωθείται ο έλεγχος της ζήτησης αντί να αυξηθούν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Τι θα γίνει με τον Αχιλλό, έστω και αυτή η κουτσουρωμένη, να το πω έτσι, εκτροπή του Άνω Ρου του Αχιλλαίου, θα φτάσει ποτέ στη Θεσσαλία? Θα γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδοχής αυτών των υδάτων στην λεκάνη την ευρύτερη της Θεσσαλίας? Όπως επίσης, γιατί δεν λειτουργεί το υδροηλεκτρικό? Πότε θα λειτουργήσει το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο εκεί πέρα παραγωγής ενέργειας, το οποίο ρημάζει εδώ και χρόνια? Και εδώ υπάρχει και εξής βασική παράμετρος απόρρια ακριβώς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι σας στηρίζετε. Αυτό δηλαδή της αντιπαράθεσης στην προτεραιότητα χρήσης του νερού για ίδρυυση με τις χρήσεις του νερού στην παραγωγή, αγροτική δηλαδή παραγωγή, στον κλάδο των τροφίμων. Δηλαδή σε κλάδους εξίσου απαραίτητους για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, κάτω από το μανδύα της προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και την απειλή από την κλιματική αλλαγή, μεθοδεύεται η αυξημένη τιμολόγηση του νερού, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, μέσω της άρδευσης. Πέραν λοιπόν της κατανάλωσης στα αστικά κέντρα, γεγονός που θα επιβαρύνει το ήδη τεράστιο κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό των βιοπαλλεστών αγροτών. Να λοιπόν γιατί ως κόμμα, το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δυναμώσει η πάλη για συνολική ανατροπή της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού. Να ξεριζωθεί ο ανταγωνισμός των χρήσεων και της αξιοποίησής του με γνώμονα το κέρδος, τόσο από ιδιωτικούς ομίλους, όσο και από μεικτές επιχειρήσεις και συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Να διεκδικηθεί φθηνό και ποιοτικό νερό και άμεση μείωση όλων των τιμολογίων, κυρίως σε ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, μαζί με μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα για την αξιοπρεπή διαβίωση. Και στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται να ενισχυθεί ο αγώνας για πλήρη και σταθερή εργασία για το σύνολο του κλάδου, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, προσλήψεις, χωρίς την παρουσία εργολάβου. Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας για το νερό, η 60 του 2000, και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε η διαχείριση των υδάτινων πόρων που αφορούν την έρευνα, την προστασία και τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας σε κάθε διαμέρισμα να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Και γι' αυτό σήμερα απαιτείται μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας, με τις υποδομές και τους υδάτινους πόρους να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και ενιαίο φορέα διαχείρισης όλων των υποδομών. Έτσι όλα τα κοινωνικά αγαθά, ανάμεσα τους αυτό και το νερό, θα είναι κατοχυρωμένα και θα διασφαλίζεται η συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.